Για μας το κριτήριο για να αξιολογήσει κανείς το ζήτημα των δημοσίων συγκοινωνιών είναι: ένα, αν σε πάνε με ασφάλεια εκεί που πρέπει να πας. Δύο, αν φτάνεις στην ώρα σου. Τρία, αν φτάνεις φθηνά. Σωστά υπόθηκε, είναι η κοινωνική ανάγκη η μεταφορά, είναι η κοινωνική ανάγκη η συγκοινωνία. Και ως τέτοια οφείλει να αντιμετωπίζεται και δεν αντιμετωπίστηκε ως τέτοια, όχι από την τωρινή κυβέρνηση, όχι από την προηγούμενη, από καμία από τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 70 χρόνια. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό οι συγκοινωνίες και η μεταφορά, όπως είναι το νερό, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι πολλά άλλα. Μου έκανε εντύπωση ότι αρκετοί από τους παρεμβαίνοντες, είτε θεσμικοί, είτε εκπρόσωποι της κυβέρνησης, είτε συνάδελφοι, δεν σχολίασαν το ζήτημα του κανονισμού, ο οποίος αναφέρθηκε μεν, αλλά δεν σχολίασαν το πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει για διαμόρφωση των πραγμάτων, του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος τον διάβασε, γνωρίζει καλά ότι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κράτος, τα κράτη, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επιδοτούν τις μεταφορές. Η γραμμή είναι να φτάσει στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, στα 40 εκατομμύρια περίπου η κρατική επιδότηση για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Οπότε αναρωτιέται κανείς με ποιον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση εποφελία του λαού, που πράγματι ο λαός είναι αυτός που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άμεσα ή στο κοντινό μέλλον ή στο απότερο, αν θέλετε, μέλλον, να εξακολουθήσει αυτή η ιστορία. Είτε μιλάμε για δημοτικό σύστημα συγκοινωνιών, είτε μιλάμε για σύστημα όπως αυτό που εφαρμόζεται με ιδιώτες, με κτέλ κτλ., είτε μιλάμε για το προηγούμενο, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο, από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι η επιλογή είναι το κράτος να πληρώνει όλο και λιγότερα, θα έχουμε να κόβονται δρομολόγια, θα έχουμε αυξήσεις του κομίστρου, θα έχουμε άσχημη κατάσταση συνολικά και θα την πληρώνει βέβαια η πλειοψηφία. Θα βάλετε ευθέως το δικαίωμα το κοινωνικό που λέμε εμείς και που ίσως τα λέω για να γνωρίζουν πολλοί για τη μεταφορά και τη συγκοινωνία. Εκεί βρίσκεται η καρδιά του ζητήματος και με αυτή την έννοια, κατά τη γνώμη τη δική μας, είναι απόλυτα ταυτισμένη και η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή. Πρώτον, διότι αμφότεροι γνωρίζουν τι προέβλεπε ο κανονισμός. Και δεύτερον, διότι όπως έχουμε ξαναδεί σε αυτή τη χώρα, και οι παλιότεροι το θυμούνται καλύτερα το έργο, το να κρατικοποιώ χρέη, έτσι, και να ιδιωτικοποιώ, ας πούμε, κάτι κερδοφόρο, αυτό είναι το οποίο επαναλαμβάνεται και συγκεκριμένη την περίπτωση. Θέλω λίγο να σχολιάσω. Ακούστηκε πριν, δεν ξέρω αν είναι εκπρόσωπος το κτέλ, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, δεν, μία φράση, ίσως δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ακούστηκε, ας πούμε, για τα κτέλ ότι το κόστος στο χιλιόμετρο είναι 1,4 ευρώ σε αντίθεση με τον ΟΑΣΤΟ που είναι 4, αν θυμάμαι καλά και αν το σημείωσα καλά. Γνωρίζουμε όμως ότι στα κτέλ οι αμοιβές των οδηγών είναι 620 ευρώ. Προφανώς και αυτό είναι ένα κομμάτι του πακέτου των αλλαγών το οποίο έρχεται και το οποίο πρόκειται να χαρακτηρίσει τις δημόσιες συγκοινωνίες στο αμέσως επόμενο διάστημα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, επειδή ακριβώς τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, δεν έχουν να κάνουν με σώρους, μόρους και ιστορίες τέτοιες, και οποιοδήποτε άλλη κουβέντα αυτό που κατά τη γνώμη μας θέλει να κάνει να μπερδέψει τον κόσμο, να τον προσανατολίσει και να τον κάνει σαν το πρόβατο σφαγή, ας πούμε, να ακολουθήσει κάποια πράγματα, νομίζουμε ότι με τούτα τα δεδομένα ο κόσμος μπορεί να βγάλει, και ολοκλήρωσα κύριε Πρόεδρε, ασφαλή κριτήρια και για το τι μας ετοιμάζουν, αλλά και για το σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί, προκειμένου να έχει μια καλύτερη τύχη.